Προκειμένου να καλυφθούν οι αντιφάσει αυτέ μεταξύ ψυχολογία και ψυχοθεραπεία που μόλι αναφέραμε, ο ρόλο Μέη αποφασίζει να ξαναφέρει στο επίκεντρο την απόφαση και τη θέληση. Αναφέρεται στον ντετερμινισμό και πώ αυτό εμπεριέχει αρκετέ αρετέ που μπορούν να αντληθούν από αυτόν. Μια τέτοια αρετή είναι ότι συνδέει το άτομο με ένα ισχυρό κίνημα, σε αυτή την περίπτωση τον προκαθορισμό. Επίσης, Υπάρχει η απαλλαγή από τα καθημερινά ζητήματα, αλλά και η πίστη ότι αυτή υπερβαίνει την αυτοσυνειδησία. Μπορεί να κινηθεί το άτομο πλέον με σιγουριά στη διερεύνηση τη ανθρώπινη εμπειρία. Μάλιστα, υπάρχει και ένα παράδοξο του ντετερμινισμού. Αν κάποιο πάει να επιχειρηματολογήσει υπέρ του απόλυτου ντετερμινισμού, η απόδειξή του δεν γίνεται να επέλθει, καθώς υπάρχει και ο παράγοντας της ελευθερίας του να συζητηθεί αυτό το θέμα παράγοντας αυτός έρχεται μέσω τη αυτεπίγνωσης. Η δύναμη της θέλησης, όπως αυτή υπήρχε την εποχή του Βικτοριανού ανθρώπου, υπήρξε στην πραγματικότητα μια ανέλπιδη προσπάθεια του ανθρώπου να χειραγωγήσει το περιβάλλον του, να αρνηθεί την εμπειρία του ως παιδί, να αποθήσει τις τάσεις και επιθυμίες του που θεωρούσε άλογες και να μην γνωρίσει έτσι τις σωματικές και σεξουαλικές ορμές του. Κατά τον Μέη, αυτό πρόκειται για έναν μηχανισμό αντίδρασης, η θέληση μεταχειρίστηκε έναντι της επιθυμίας και δημιούργησε ένα συναισθηματικό κενό, μια κατάπτωση της φαντασίας, της επιθυμίας και του πόθου. Ο Φρόιντ τέθηκε ενάντια στη θέληση. Ε, μάλιστα μέσω αυτής της αποτυχίας θέλησης γεννήστηκε και η ψυχανάλυση. Το φαινόμενο θέληση συνθλίβεται στη φροηδική θεωρία κατά τη διαλεκτική ανάμεσα στα ένστικτα και στην αυθεντία με τη μορφή του υπερεγώ. Ότι η θέληση υπακούει στους το Ιντ, το υπερεγό και τον εξωτερικό κόσμο, αφήνει τη βούληση χαμένη και ανίσχυρη. Επομένω, για τον Φρόιντ η θέληση δεν ήταν πλέον μια θετική κινητήρια δύναμη, αλλά άλλο ένα εργαλείο απόθεση. Σύμφωνα με τον Βίλι, η θέληση καταλήγει μια αντιφοβική χειρονομία, μέσω τη οποία το ασυνείδητο κληρονομεί τη δύναμη που αρχικά αντιστοιχούσε στη θέληση. Ο Φρόιντ έτεινε προ την καταστροφή τη θέληση για τέσσερι λόγου. Ο πρώτο ήταν η ακριβή κλινική παρατήρησή του. Ο δεύτερο, η αποξένωση που κατέκλυε τον βικτωριανό άνθρωπο τη εποχή γενικότερα. Ο τρίτο στόχο ήταν να δρεώσει την επιστήμη του με τα αντετερμινιστικά πρότυπα που είχαν άλλε φυσικέ επιστήμε τη εποχή. Και ο τέταρτο είναι πω ήθελε να επεκτείνει την ανθρώπινη εμπειρία. Η ιδέα ότι ο άνθρωπο ήταν κύριο τη μοίρα του στερούσε την αξιοπρέπεια τη ζωή και κρατούσε πολλέ πτυχέ τη κρυμμένε στο σκοτάδι σε αντιδιαστολή της έννοιας τη θέλησης, ο Φρόιντ ανέπτυξε την επιθυμία. Όπως ο Φρόιντ χαρακτηρίζει την ειδονία ως ελάττωση έντασης, η επιθυμία υπάρχει και σε άλλα μοντέλα όπως αυτό του Χαλ και εμφανίζεται ως πόθος ή ανάγκη μείωσης της έντασης. Συσχετισμοί με επιθυμία εντοπίζονται σε όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ο Πολ Τίλιχ, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στην αρνητική θετική κίνηση κάθε μορίου της φύσης, δεν πρέπει όμω η επιθυμία να θεωρηθεί ω μόνο μία δύναμη. Γιατί τότε εκπίπτει στην παρόρμηση του θανάτου. Η παρόρμηση του θανάτου, μία έννοια που πρωτοανέφερε η Σαμπίνα Σπιλ μία από τι πρώτε γυναίκε ψυχαναλήτρια, αναφέρεται στην αναπόφευκτη τάση των οργανισμών να επιστρέψουν στην ανόργανη κατάσταση. Δεν είναι όμω μόνο αυτό η επιθυμία. Η επιθυμία περιέχει και την έννοια του νοήματο. Ο Φρόιντ δεν τη θεωρούσε μια απλή τυφλή ενόρμηση, αλλά μια δύναμη που αποτελεί και φορέα νοημάτων. Όταν αναδύεται η συνείδηση, ξεκινά και η χρήση συμβόλων. Έτσι, η επιθυμία ενός πράγματος εμπεριέχει και τα σύμβολα που συνδέονται με αυτό και κατ' επέκταση και τα νοήματα που προσδίδονται στα σύμβολα αυτά. Η επιθυμία λοιπόν για το άτομο που έχει αναπτύξει συνείδηση δεν είναι μόνο ανάγκη ή κέρδος, αλλά και επιλεκτικότητα αποτελεί μια διαμόρφωση του μέλλοντο και μια ελπίδα για ένα συγκεκριμένο μέλλον. Όπω είχε πει και ο Βίλιαμ Lynch, η επιθυμία είναι η κατεξοχήν ανθρώπινη εμπειρία. Ο ίδιο επίση θεωρούσε την νόσο ω ουσιαστικά ανικανότητα για επιθυμία. Το έργο της ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στη δημιουργία τη επιθυμητική ικανότητα κατά αυτόν. Άλλωστε η ίδια η επιθυμία αποτελεί μια θετική εξοικόνηση από τη φαντασία. Το ρήμα επιθυμώ αυτό καθ' αυτό είναι ένα μεταβατικό ρήμα. Εμπεριέχει την πράξη. Ο Λίντς αναφέρθηκε επίση και στη διαπροσωπική σχέση και πώ η επιθυμία μέσα σε αυτή απαιτεί αμοιβαιότητα. Ω παράδειγμα, φέρνει νεαρού πρίγκιπε σε διάφορου μύθου όπω αυτόν τη ωραία κοιμωμένη, οι οποίοι είναι προσιλωμένοι στι δικέ του επιθυμίε χωρί να λογαριάζουν το εσύ. Τείνουν να καλύψουν αγάπη, έρωτα και σεξουαλικέ ορμέ χωρί το άλλο πρόσωπο να είναι έτοιμο. Υπάρχει πάντα στην επιθυμία μας μια τάση βιασμού των άλλων και του εαυτού μας. Ο ίδιος ο Λίντς έβγαλε μάλιστα τη θεωρία περί ιδίων θέλημα, το οποίο αναφέρεται στην επιμονή στην επιθυμία μας έναντι στην πραγματικότητα μιας κατάστασης. Εκεί η επιθυμία περισσότερο αντιτίθεται σε κάτι παρά καταφάσκει το αντικείμενό της. Κατόπιν θα ασχοληθούμε με το μοντέλο του Φάρμπερ, ο οποίο χωρίζει τη θέληση σε δύο σφαίρες. Η πρώτη σφαίρα Αποτελεί μια συνολική εμπειρία του εαυτού, μια αυθόρμητη κίνηση προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πρόκειται για μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από μια ποιότητα ανοιχτότητα και χαλάρωση. Η δεύτερη σφαίρα συμπεριλαμβάνει στην επιθυμία το στοιχείο επιλογή υπέρ κάποιου ενάντια σε κάποιο άλλο. Είναι η συνειδητή καταπιαστική προσήλωση στη δημιουργική προσπάθεια. Όταν βρισκόμαστε μέσα στην εμπειρία αυτή, επέρχεται η λύθη του εαυτού. Θέληση και επιθυμία γίνονται ένα. Συμβάλλει έτσι στην προσωρινή ένωση και υπερβαίνει την εσωτερική σύγκρουση. Ένα παράδειγμα που δίνει ο ρόλο ΜΕΙ γι' αυτό είναι όταν επιθυμούμε να εκφέρουμε έναν λόγο και την προσπάθεια και το χρόνο που καταβάλουμε στο να τον γράψουμε ή να τον κάνουμε εξάσκηση. Δεν πρέπει όμω ποτέ η δεύτερη σφαίρα να προσπαθεί να καταλάβει την πρώτη, γιατί τότε η θέληση προσπαθεί να σφετεριστεί το έργο τη φαντασία. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και τη χαλάρωση και είναι όλα προκαθορισμένα. Η θέληση λοιπόν κατά τον ρόλο Μέη είναι η ικανότητα να οργανώνεται το άτομο προς την εκπλήρωση ενός σκοπού. Ενώ η επιθυμία αποτελεί ένα εφάνταστο παιχνίδι με την πιθανότητα να προκύψει μια ενέργεια ή κατάσταση. Αν θεωρηθούν αντίθετη πόλη, η θέληση απαιτεί αυτοσυνειδησία, ενώ η επιθυμία όχι. Η θέληση προσδίδει προς ανατολισμό και οριμότητα, ενώ η επιθυμία προσφέρει προσανατολισμο και φαντασία. Επομένως η θέληση Παρέχει προστασία στην επιθυμία. Η επιθυμία όμω δίνει στη θέληση τη βιωσιμότητά τη. Εάν κάποιο έχει μόνο θέληση και όχι επιθυμία, τότε είναι ίδιο με το παράδειγμα του στεγνού βικτωριανού ανθρώπου, ο οποίο είναι νεοπουριτανό στη σκέψη του και δεν αποδέχεται τι ορμέ και επιθυμίε του. Εάν κάποιο αντιθέτω έχει μόνο επιθυμία, χωρί θέληση, τότε αναφερόμαστε σε ένα κατευθυνόμενο πεδαριώδε άτομο που δύναται να μετατραπεί σε άνθρωπο ρομπότ. Τέλο. Και ο Βίλιαμ Τζέιμ ασχολήθηκε με αυτού του δύο όρου. Καθώ υπήρξε ένα ψυχίατρος με σοβαρή κατάθλιψη, ο οποίο πάλευε όλη του τη ζωή με προβλήματα θέληση. Ω επιθυμία, χαρακτήριζε το ποθούμενο αδύνατο να επιτευχθεί, ενώ ω θέληση οτιδήποτε υπήρχε σαν σκοπό και ήταν μέσα στι δυνατότητέ μα. Εδώ βλέπουμε το βικτοριανισμό του Τζέιμ ο οποίος τίνει να βλέπει τις επιθυμίες ως παιδιάστηκες. Όμω, όταν πρωτοεπιθυμούμε μια επιθυμία, αυτή δεν είναι ποτέ εφικτή. Πρέπει να την επιθυμήσουμε με πολλού διαφορετικού τρόπου. Τότε μόνο παράγουμε τη δύναμη και αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο να την κάνουμε να συμβεί. Ο Τζέιμ επίση διαχώρισε τη θέληση σε τρία είδη. Η πρώτη ήταν η πρωταρχική θέληση, η οποία απαιτεί να μην υπάρχει σύγκρουση. Εδώ μιλάει για ιδεοκίνηση. Για παράδειγμα, φέρνουμε το να αποφασίσουμε να αλλάξουμε ένα πουκάμισο υπάρχει η πρώτη θέληση και μετά όλες οι υπόλοιπες ενέργειες που θα προβούμε ώστε να την επιτύχουμε. Η δεύτερη θέληση που ορίζει ο James είναι η υγιής θέληση. Είναι ενέργεια που ακολουθεί το όραμα. Όλες δηλαδή οι ενέργειες που θα πάρουμε να επιτύχουμε την πρωταρχική θέληση. Και τέλος υπάρχει και η εμποδισμένη θέληση. Εδώ χαρακτηρίζεται από απάθεια, κούραση, εξάντληση, γιατί τα αντικείμενα της συνείδησης δεν φτάνουν βαθιά μέσα μας. Κεντρικό πρόβλημα της θέλησης για τον James είναι η προσοχή. Ο αγώνας για θέληση είναι η προσπάθεια να κρατήσουμε τη συνείδηση διαυγή, την προσοχή συγκεντρωμένη. Έτσι, για τον ψυχίατρο και φιλόσοφο, η πίστη, η προσοχή και η θέληση ταυτίζονται σαν έννοιες.